νέο σκάφος των ειδικών δυνάμεων είναι το νορβηγικό Viking North Safe Mooning S1200. Οι ειδικές δυνάμεις πρόκειται να παραλάβουν συνολικά 41 σκάφη, τα οποία θα διανεμηθούν κυρίως στις μονάδες που εδρεύουν στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Βρισκόμαστε μέσα στο νέο ταχύπλοιο σκάφος των ειδικών δυνάμεων Viking S1200. Το σκάφος πρόκειται να αντικαταστήσει τα Magna. Το πρώτο σκάφος που έχει παραλυφθεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις λιμενίζεται στο δεύτερο ετέτη στη Μυτιλήνη. Το Viking S1200 κρίνεται ιδανικό για το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον του Αιγαίου, με τις μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, τα εκατοντάδες μικρά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Το συγκεκριμένο σκάφος μας παρέχει τη δυνατότητα ταχείας επεμβάσεως όταν και εφόσον αυτό απαιτηθεί, και ως εκ τούτου έχει αυξήσει κατά πολύ την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα της μονάδος. Τα χαρακτηριστικά του ΔΕ είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Με μήκος στα 12 μέτρα και πλάτος στα 3,5, μπορεί να μεταφέρει συνολικά 15 άτομα με πλήρη φόρτο. Η ταχύτητά του αγγίζει τους 65 κόμβους, κατατάσσοντάς το σε ένα από τα ταχύτερα σκάφη των ειδικών επιχειρήσεων που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήματα ναυσιπλοείας και λειτουργεί με 3 κινητήρες 400 ρέιζι. Η αυτονομία καυσίμου είναι στα 1050 λίτρα, με την οποία μπορεί να διανύσει 230 ναυτικά μίλια με μία μέση ταχύτητα του 45 κόμβους. Το σκάφος μπορεί ακόμη να μεταφερθεί κρεμασμένο από ελικόπτερο με ειδικά άγκιστρα. Για να καταστεί κάποιος κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους, πρέπει να περάσει το σχολείο κυβερνητών ταχυπλοιών σκαφών και το σχολείο χειριστών ραντάρ επιφανείας. Μετά από εκεί χρειάζεται λίγο τριβή με το συγκεκριμένο σκάφος για να μάθει λίγο τα συστήματα ναυσιπλοείας, για να είναι πιο εύκολος ο χειρισμός λόγω του όγκου του σκάφους και να μπορεί να λειτουργήσει κάποια συστήματα τα οποία είναι πιο καινούργια και πιο δύσκολα στο χειρισμό από τα παλαιότερα μάγνα. Μία από τις γραμμές παραγωγής της νορβηγικής εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θήβα.